Οπωσδήποτε. Ναι, και νομίζω πως θα αναζητά έτσι κι άλλως αυτές τις ενέσεις. Αλλά πάμε να δούμε εμείς τι ακριβώς έχει γίνει με τις επίμαχες φάσεις. Ο Παναγιώτης Βαρούχας θα μας εξηγήσει και στη φάση του πέναλτι πώς ακριβώς συνέβη και αν υπάρχει πέναλτι. Πάμε, Παναγιώτη, γιατί όλος ο κόσμος αυτό αναρωτιέται. Τι γίνεται εκεί? Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Διαιτής ο Τσαγκαράκης, στο ΒΑΡ ο Τζοβάρας. Εδώ είναι τα πρώτα λεπτά του αγώνα και υπάρχει μια επαφή με το σουτ που γίνεται στο χέρι του παίκτου των Ιωαννίνων. Τα χέρια όμως είναι σε φυσική θέση. Σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Εδώ όμως ο διαιτής έχει βλέπει τη φάση, είναι μπροστά του. Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια παράβαση να μην τη δεις και να κοιτάξτε πώς είναι. Είναι στα 3 μέτρα και βλέπει τη φάση. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να περιμένεις να σου πει το ΒΑΡ αν είναι πέναλτι ή δεν είναι. Πράγματι, Βασίλη μου, είναι πέναλτι. Μάλιστα. Σαφής είσαι. Κάρτα. Και τώρα που είδαμε και εικόνα και εμείς, έχουμε βγάλει και εμείς το συμπέρασμά μας. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν ξέρω, Αντώνης, ποια είναι η δική του άποψη για γενικότερα ένα Παναθηναϊκό που δεν άλλαξε και πολύ, νομίζω, αυτή η εικόνα που έχουμε και εμείς στο μυαλό μας τα τελευταία παιχνίδια, Αντώνη, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Εγώ, όπως το είπε ο Ηλίας, ότι χρειάζεται ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να το κρύψει αυτό το πράγμα.